Εδώ ήταν με παράθυρο. Και το έσπασε και μπήκε μέσα. Λέγε τα για τέτοια που είχατε σόμπις παλιά και τα πράγματα μέσα. Λέω, όσο και να είναι λίγο, άλλο ρωτά λίγο. Βλέψει άτομα είναι πάνω. Με ρωτάς, τι κάνεις. Πώς μπήκε μέσα. Και έσπασε το παράθυρο και μπήκε μέσα. Και είχε μπουντίο και τρέχοντας. Δύο ανήλικες ηλικίας 15 και 16 χρονών συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής 18 Μαρτίου από περιπολούντες αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, καθώς διαπιστώθηκε ότι παραβίασαν την πόρτα οικίας 89χρονου και μπήκαν στο εσωτερικό της, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αφαιρέσουν το οτιδήποτε. Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, οι δύο ανήλικες από τις αρχές του μήνα ενεργώντας από κοινού, διέριξαν και προσπάθησαν να παραβιάσουν συνολικά 11 σπίτια στις Σέρες. Η συνολική λία τους ξεπερνά τις 3.000 ευρώ, καθώς σε τρεις περιπτώσεις αφαίρεσαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Ο μεγαλύτερος αριθμός των διαρρήξεων σημειώθηκε στην οδό Μάρκου Μπότσαρη της πόλης των Σερών, με τους κατοίκους της περιοχής να δηλώνουν πως τα κρούσματα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κυρία Μαρία, που εξιστορεί στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές την περιπέτειά της, καθώς βρήκε τον διαρρήκτη μέσα στο υπόγειο του σπιτιού της, ο οποίος, όταν έγινε αντιληπτός, τράπηκε σε φυγή με το ποδήλατό του. Η γειτονιά μας είναι ήρεμη. Εδώ η γειτονιά μας, λέω. Τώρα από αυτά που κλαίω και κάνω και εδώ πέρα σε μένα μπήκαν μέσα, έκλειψαν. Τι να πω άλλο. Από εσάς τι σας κλέψανε? Κάτι κουβέρτες, παπλώματα, παντελόνια, τέτοια πράγματα. Μπήκαν και εδώ πέρα στο υπόγειο μέσα, εγώ τον έψησα τον ένα μέσα. Άντρας ήταν. Τον είδα. Όσο να πω να πάω την αστυνομία τρέχοντας, με ποδήλατο ήταν. Πάμε ποδήλατο. Ναι. Τι να σου πω τώρα, προχθές σήμερα πέρασε ένα με αστυνομία τρέχοντας πέρα. Τι ήταν, σκυνηγούσε πιστεύω. Ένα ήταν με μηχανάκι μπροστά. Τι ήταν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τώρα τι πήγαινε αυτή, δεν ξέρω. Άμα εδώ, τι να πω. Έτσι είναι. Εσείς καλέσατε εκείνη τη μέρα που βρήκατε το άτομο στο υπόλοιπο. Είπα, παιδί μου. Είπα, όσο να πω, να πάω την αστυνομία. Άκουγα θόρυβο. Ναι. Και έφυγε με το παιδί του. Κοιτάξτε, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο να γίνει, γιατί και η γειτονιά είναι λίγο παραμελημένη. Τόσο ασφάλεια δεν υπάρχει. Δεν έχουμε κάποιον να μας προστατέψει. Δεν αισθανόμαστε και τόσο ασφαλές, δηλαδή, από την αστυνομία. Δεν βλέπετε δηλαδή να γίνονται περιπολίες εδώ? Προχθές από μετά από πολύ καιρό έτυχε να πέρασε κάποιος αστυνομικός να ερωτήσει για μια κλοπή που είχε γίνει Μάρκου Μπότσαρη 13. Δεν το γνώριζα το περιστατικό και δεν ήξερα κάτι να πω. Εδώ λίγο πιο δίπλα από το δικό σας σπίτι. Ναι, ακριβώς. Ο Θεός να μας φυλάει, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι τα χρόνια πολύ δύσκολα και δεν περιμένουμε κάτι καλύτερο σε αυτές τις μέρες. Εσείς ανησυχείτε, παίρνετε κάποια μέτρα? Κοίταξε, τον ανησυχούμε, δεν ανησυχούμε, αλλά είπα, ο Θεός μας φυλάει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 16χρονης και 15χρονης ημεδαπής για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται δύο ημεδαπή ηλικία 40 και 35 ετών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.